Βρισκόμαστε στο αρχοντικό τσούχλου στο Λεωνίδιον Αρκαδίας, όπου στεγάζεται το αρχείο Τσακωνιάς. Εδώ γίνονται μαθήματα για να διασώσουμε την υφαντική κληρονομιά μας. Από τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει το αρχείο Τσακωνιάς, η υφαντική τέχνη ξεκίνησε στο Λεωνίδιον όταν η πολυξένη Δούνια επέστρεψε από το Αϊδίνιο της Μικράς Ασίας και ενθύσισε στις συμπατριώτης θέσεις την τέχνη της ύφανσης και του σχεδιασμού των κυλιμιών. Είχε 4 αργαλιούς και απασχολούσε περισσότερο από 20 γυναίκες, οι οποίες εργαζόντουσαν για να υφάνουν τα κυλίμια. Έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη βιοτεχνία υφαντική στο Λεωνίδιον. Κάποια χρόνια αργότερα, η Μαριγό Μερικάκη ξεκίνησε τη δεύτερη βιοτεχνία στο Λεωνίδιον υφαντικών, το 1897, εισάγοντας καινούργια σχέδια και χρώματα. Η ιδία είχε βραβευτεί σε πολλές εκθέσεις στην Αθήνα, στην Λιέγη και στο Παρίσι. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το χαλί που βραβεύτηκε στην Αθήνα απεικόνιζε την πτώση του Ναυάρχου Νέλσον κατά την ναυμαχία του Τραβάλκαρ το 1805. Η αρτιότητα των μορφών, καθώς και η σωστή επιλογή των χρωμάτων, προκάλεσε τον ενθουσιασμό των παρευρισκομένων. Ο 20ος αιώνας ευρίσκει το Λεωνίδιο με 30 άλλα εργαστήρια υφαντικής τέχνης. Η υφαντική τέχνη εξελίχθηκε με πολύ ταχύ ρυθμό. Η ειδοποιώς διαφορά των τσακώνικο κυλιμιών έναντι των άλλων σχολών μαθήσεως έγκειται ότι τα τσακώνικα κυλίμια που βλέπετε είναι μονοκόμματοι τάπητες σε οποιαδήποτε διάσταση. Έχουν έντενα χρώματα, πλούσιο διάκοσμο και συμμετρικά σχέδια. Γι' αυτό η υφαντική τέχνη αποτελεί δεξιοτεχνία και ταλέντο. Το αρχείο Τσακωνιάς κάνει μεγάλες προσπάθειες για να διασώσει αυτή την υφαντική τέχνη. Γι' αυτό από το 2015 δίνονται μαθήματα υφαντικής στο αρχείο Τσακωνιάς, στο μέρος αυτό που βλέπετε. Γιατί τα τσακώνικα κυλίμια δίνουν χαρακτήρα στα αρχοντικά του Λεωνιδίου και αποτελούν μαζί με την ιστορική και αρχιτεκτονική τους παράδοση δίνουν ταυτότητα στην ιστορική και αρχιτεκτονική τους παράδοση. Κυρία Άννα, ποιες κοπέλες ή ποιοι κύριοι παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα πια, νέοι άντρες, νέες γυναίκες? Παρακολουθούν παιδιά του δημοτικού και έχουμε και αγόρια και κορίτσα. Μετά παρακολουθούν κοπέλες του γυμνασίου και μετά παρακολουθούν και μεγάλες κυρίες. Έχει πολλοί, το επισκέπτονται συχνά. Τους καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε τον θερινό κινηματογράφο, έρχεται πολλοί κόσμος εδώ και από τους παραθεριστάς έχουν πολύ ενδιαφέρον και έρχονται και μαθαίνουν και αυτή τη υφαντική τέχνη. Οι τσάκωνες στα σπίτια τους έχουν τέτοια υφαντά? Υφαντά, ναι, σε όλα τα σπίτια. Αρκεί να σας πω, το κυλίμι ήταν υποχρεωτική πρίκα των κοριτσών τα παλιά χρόνια. Και υπάρχουν και αρκετά κυλίμια και τώρα στα σπίτια, τα στρώνουνε. Εγώ μόνο υφαντά έχω σπίτι μου. Να μας πείτε τι χρειάζεται να έχει κάποιος για να μπορέσει να κάνει υφαντά, να δουλέψει στον αργαλιό. Τι χρειάζεται? Τι χρειάζεται, κάποια υπομονή, κάποια τέχνη, κάποιο ταλέντο? Όχι, αρκεί μεράκι να έχεις και αγάπη. Άμα έχεις μεράκι και αγάπη, θα τη μάθεις την τέχνη. Αν θέλει κάποιος να έρθει να σας βρει, να κάνετε κάποια σεμινάρια, να του μάθετε, πού ναι, μπορεί πολύ ευχαρίστως να έρθει. Επικοινωνεί με το αρχείο Τσακωνιάς. Το χειμώνα δίνουμε μαθήματα. Έχουμε ορισμένες μέρες που δίνουμε μαθήματα, αλλά και το καλοκαίρι. Όποιος θέλει, ερχόμαστε και του δείχνουμε. Εμείς δηλαδή, από το 2015 έχει ξεκινήσει την προσπάθεια αυτή το αρχείο Τσακωνιάς και διατηρείται μέχρι τώρα τα μαθήματα δίνονται. Εγώ δηλαδή ήρθα μαθήτρια και τώρα μπορούμε και η Σοφία μαθήτρια. Οι μεγαλύτερες μας είχαν δώσει, που ξέραν την τέχνη, γιατί εμείς δεν την ξέραμε. Και εμείς τώρα μαθαίνουμε τους άλλους, τους καινούριους που έρχονται. Βλέπουμε εδώ ότι κατασκευάζεται ένα υφαντό σε χρώματα μπορντό, πράσινο, κίτρινο. Ναι,
Το χαρακτηριστικό αυτό είναι το τζακώνικο κυλιμιόν. Έχουν πολύ έντονα χρώματα, αλλά αρμονικά δεμένα μαζί τους και πολύ πλούσιο διάκοσμο. Και μπορώ να σας πω ότι τα παλαιά κυλίμια, τώρα έχουν γίνει, υπάρχουν οι βαφές, τα παλαιά κυλίμια βαφόντουσαν με φυσικούς τρόπους. Δηλαδή η αφάνα έδινε, βράζαν την αφάνα, έδινε τον μπες, τα καρύδια βράζαν τα καρυδόφυλλα και βγάζαν άλλο χρώμα. Και τα παλαιά κυλίμια, αν προσέξετε, δεν έχουν βαμβακερό στιμόνι, έχουν μάλινο στιμόνι, γιατί μετά ήρθε το βαμβακερό στιμόνι. Αυτό το κυλίμιο απέναντι έχει βαμβακερό στιμόνι. Είναι ένα αρκετά παλιό, από τα πιο παλιά κυλίμια. Ναι. Θα θέλει να γράφουν κιόλας. Ναι. Το 1952 στην έκθεση Θεσσαλονίκη είχε βραβευτεί τη Ελένη Σπύλιρο το χαλί. Το 1955 ένα άλλο χαλί είχε βραβευτεί, το Τσουχλέικο. Είχε βραβευτεί. Ναι, κυλίμια. Η τέχνη αυτή πιστεύετε ότι χάνεται ανά τα χρόνια, ανά τους αιώνες? Ναι, γι' αυτό κινδυνεύει να εξαφανιστεί, γι' αυτό εμείς κάνουμε αυτές τις προσπάθειες για να το διαθώσουμε. Αυτό είναι η λόγος. Ναι, βέβαια τώρα έχουν βγει τα άλλα κυλίμια που είναι πιο. Αυτά έχουν τη δική τους χάρη, ναι, είναι εργατέχνης. Ναι. Και δένουν με όλα τα επιπλά, σκέτος αν λένε ότι δεν δένονται. Για μένα δεν ισχύει αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Όποιος θέλει να τα δει, μπορεί να έρθει εδώ στο αρχοντικό έτσι, του ναι. Τσούχλου, να τα επισκεφθεί, να τα δει, να τα από κοντά, να μιλήσει μαζί σας, να μάθει περισσότερες πληροφορίες. Ναι, ακριβώς. Μόνο να απευθυνθεί στο αρχείο Τσακωνιάς. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ.